Σας καλωσορίζω στην ιστορική εμπορική γιορτή της πόλης και της χώρας σε μια περίοδο που η Ελλάδα μπαίνει στην κανονικότητα και έχει μπροστά της την πρόκληση να κάνει το μεγάλο άλμα στην ανάπτυξη και στις μεταρρυθμίσεις, με πηξίδα το ευρωπαϊκό πρότυπο στην οικονομία. Και το βασικό εργαλείο για να κάνουμε όλα αυτά και να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος μετά από 10 χρόνια γενικευμένης κρίσης είναι η επιχειρηματικότητα. Η επιχειρηματικότητα που σε συνδυασμό με την εξωστρέφεια, την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες μπορεί να μας επανατοποθετήσει στον παγκόσμιο αναπτυξιακό χάρτη, να αναστρέψει το brain drain και να δημιουργήσει δουλειές και πλούτο για τη χώρα και την κοινωνία. Αυτό είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μια γιορτή της επιχειρηματικότητας που υποστηρίζεται επίσης από πολιτιστικά και ψυχαγωγικά δρόμενα, καθώς επίσης και από ένα άτυπο πολιτικό φόρουμ. Ένα πολυγεγονός μοναδικό πανευρωπαϊκά. Μια έκθεση που συγκεντρώνει περισσότερους από 200.000 επισκέπτες, Έλληνες, Βαλκάνιους, αλλά και φίλους μας από όλο τον κόσμο. Φέτος, όπως γνωρίζετε, έχουμε τιμόμενη χώρα την Ινδία. Τιμούμε μια μεγάλη χώρα και έναν μεγάλο πολιτισμό. Και μας τιμά με την παρουσία της η δεύτερη μεγαλύτερη σε πληθυσμό χώρα παγκοσμίως, με 1,3 δις περίπου κατοίκους και με την ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομία στον πλανήτη. Μια τεχνολογική υπερδύναμη. Η Ινδία συμμετέχει στο περίπτερο 13 με 80 εταιρείες και μια πολύ σημαντική επιχειρηματική αποστολή. Η ινδική επιχειρηματικότητα, ο ινδικός πολιτισμός, η γαστρονομία και το Bollywood θα έχουν την τιμητική τους την εβδομάδα που έχουμε μπροστά μας.